Γι' αυτό λέει κάτι φοβερό ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομο, ότι αυτό που θα δημιουργήσει σχίσμα μέσα στην Εκκλησία δεν τον εσώζει ούτε το αίμα του μαρτυρίου και να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Να τον εσφάξουν για τον Χριστό δεν σώζεται. Γιατί, Γιατί αυτό μπορεί να μετάνιωσε, αλλά το σχίσμα έμεινε. ευχαριστήσουμε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο που έδωσε την ευλογία του να γίνει αυτή η ομιλία. Είπαμε τι τίτλο να βάλουμε. Λέω βάλτε πώς να υπερασπιστούμε την πίστη μας. Και μετά σκέφτηκα τι ξέρουμε για την πίστη μας. Πραγματικά τι ξέρουμε. Τι ξέρουμε από τη διδασκαλία του Χριστού, από τη διδασκαλία των Αποστόλων. Τίποτα. Ελάχιστα. Και αυτά να είναι καλά ο κινηματογράφος. Πόσα εκατομμύρια χριστιανών δεν ξέρουν την ιστορία του Χριστού από τρία τουλάχιστον σοβαρά κινηματογραφικά έργα. Το πιο γνωστό είναι μια μήνυ σειρά έξι επεισοδίων Ιησούς από Ναζερέτ» του Τσεφιρέλη μία ώρα τη μία μέρα, μία ώρα την άλλη μέρα, μία ώρα την άλλη μέρα και μάθαμε για τον Χριστό. Να είναι καλά και ο Μέλ Γίψον με τα πάθη του Χριστού που είναι πολύ θεολογικό και βαθύ το έργο του, δεν βλέπετε με μία φορά, ούτε με δεύτερη φορά και το καταματθέων Ευαγγέλιο του Παζολίνι. Μόνο αυτά τα τρία αξίζουν με θέμα τη ζωή του Χριστού, κανένα άλλο. Όλα τα άλλα περνάνε διάφορες προπαγάνδες διάφορες, ε, διάφορα προγράμματα. Είδα σε κάποιο, πέφτει ο Χριστός με το Σταυρό και τρέχει ο Σίμωνο Κυριναίος να τον βοηθήσει και του σηκώνει το Σταυρό και ο Σίμωνο Κυριναίος ήταν ένας μαύρος από την Αφρική, στο Ισραήλ, στο Ιεροσόλυμα, την εποχή του Χριστού. Ένας μαύρος Εβραίος βοήθησε τον Χριστό. Ε, δεν είναι κακό να προβάλλουμε τα καλά των μαύρων, που είναι ούκο λίγα, αλλά λίγο πιο συγκρατημένα. Αυτά είναι θεατρικά, φιγουρεζίδικα. Γι' αυτό λέω μόνο αυτές οι τρεις ταινίε αξίζουν με τη ζωή του Χριστού. Λοιπόν, τι άλλο ξέρουμε, τίποτα άλλο. Ό,τι μας είπαν οι ταινίε. Όσοι έχουμε διαβάσει την Καινή Διαθήκη, κανένας, ελάχιστοι. Συγκριτικά με τα εκατομμύρια που έχει η Ελλάδα, όσοι έχουν διαβάσει αυτό το βιβλίο, και από αυτό είναι το μισό. Δεν είναι όλο. Κοιτάξτε πόσο μικρό είναι. Το μισό. Αυτό εδώ μόνο είναι. Το άλλο είναι η μετάφραση. Τόσο λίγο. Και δεν το έχουμε διαβάσει. Και μετά λέμε γιατί κάνουμε λάθη στην πίστη μας και θέλουμε και να σώσουμε την πίστη μας και αγωνιζόμαστε και για την πίστη μας αλλά ξεχάσαμε να μάθουμε ποια είναι η πίστη μας. Γι' αυτό όλοι θα έχετε την Καινή Διαθήκη στο μονοτονικό. Μετάφραση. Την Καινή Διαθήκη, μετάφραση στο μονοτονικό. Και μαζί με την Καινή Διαθήκη και την ερμηνεία του Τρεμπέλα, που είναι πολύ πολύτιμο βιβλίο για όσους θέλουν να καταλαβαίνουν ακριβώς τι διαβάζουν. Προσέξτε, θα διαβάσετε την Καινή Διαθήκη όσοι μπορούν στο πρωτότυπο το οποίο δεν είναι και αρχαία ελληνικά, είναι η γλώσσα της εποχής του Χριστού, που μίλαγε όλο ο κόσμος. Δεν είναι η γλώσσα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Τα καθημερινά ελληνικά θα δείτε πόσο κοντά σε εμά είναι. Διαβάζετε το κείμενο, διαβάζετε τη μετάφραση και το καταλαβαίνετε. Εάν έχετε μια απορία που δεν θα την καταλάβετε, στο κείμενο θα την έχετε και στη μετάφραση. Λέει για παράδειγμα «Η βασιλεία του Θεού είναι σαν ε, ένας άνθρωπος να σπέρνει το σπόρο, ευθέως αποστέλει το δρέπανον ότι παρέστηκαν ο θερισμός». Εκείνος που έστειλε τον σπορέα, όταν λέει «Παραδώ ο καρπός, ευθέως αποστέλει το δρέπανον ότι παρέστηκαν ο θερισμός». Τι θα πει «παραδώ» όταν παραδώ τον καρπόνι. Είναι το κείμενο. Βλέπουμε τη μετάφραση όταν οριμάσει ο καρπός, τόσο απλό. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η μετάφραση. Γι' αυτό ακριβώς και μπορείτε να το διαβάσετε κατευθείαν από τη μετάφραση. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως θέλει το δρεπάνι, έχει έρθει ο καιρός του θερισμού. Το κείμενο «Όταν παραδώ ο καρπός, ευθέως αποστέλει το δοδρέπανον ότι παρέστηκε ο θερισμός». Η μετάφραση «Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως στέλνει το δρεπάνι γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Απλό. Γιατί δεν διαβάζεται από του Τρεμπέλα. Γιατί ο Τρεμπέλα δεν είχε κάνει πλημετάφραση. Είναι όμως σαν λεξικό. Είναι κλειδί για την Γενή Διαθήκη. Γιατί αυτή την ερμηνεία, ερμηνεία λέει ο άνθρωπος, έχω κάνει. Με σύντομη ερμηνεία, δεν λέει μετέφρασα. Τα εξήγει όπως τα εξήγησαν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Αλλά δεν διαβάζεται μόνο του Τρεμπέλα. Λέει λοιπόν, όταν οριμάσει ο καρπός και ο Θεός αποστέλει το δρεπάνι γιατί ήρθε ο θερισμός και λέει ο τρεμπέλας και όταν στον αγρό ο καρπός παραδόθη όριμος για θερισμό τότε ο Κύριος του αγρού αποστέλει αμέσως τον θεριστή που κρατά το δρεπάνι διότι ήλθε ο καιρό του θερισμού και εσείς λοιπόν που θα συνεχίσετε το έργο μου να είστε βέβαιοι ότι η σπορά που θα κάνετε Στι ψυχέ των, των επιδεκτικών ανθρώπων δεν θα χαθεί. Αυτά δεν τα λέει το Ευαγγέλιο. Επομένω, ούτε και η μετάφραση. Είναι ερμηνεία, είναι ένα μικρό κήρυγμα, είναι μια ανάλυση στο Ευαγγέλιο. Τι εννοεί. Με τον καρπό πορείμασε και με αυτόν που θα θερήσει. Και εσεί λοιπόν που θα συνεχίσετε το έργο μου, μιλάει για του Απόστόλου που σπέρνουν το λόγο του Θεού και η σπορά που θα, που θα, κάνετε στις ψυχές των επιδεικτικών ανθρώπων δεν θα χαθεί. Ο λόγος θα καρποφορήσει με τρόπο μυστηριώδη, άγνωστο σε εσά. δεν είναι τα λόγια του Ευαγγελίου. Όποιο θέλει λοιπόν να διαβάσει το Ευαγγέλιο ή το κείμενο ή τη μετάφραση σε μονοτονικό. Και όταν κάτι δεν καταλαβαίνει, όταν κάτι έχει μια πορεία, τότε θα δείτε πώ το ερμηνεύει, πώ το εξηγεί ο τρεμπέλα. Όταν καρποφορήσει ο λόγο και η καρποφορία αυτή οριμάσει στον καθένα, η πρόνοια του μεγάλου Γιώργου, του Θεού, θα μαζέψει τον καρπό. Να λοιπόν τι σημαίνει ότι θα έρθει η ώρα του θερισμού. Λέει κάπου αλλού, για να δείτε τη διαφορά ανάμεσα στην μετάφραση και στην ερμηνεία. Λέει το κείμενο, ο νόμος και η προφήτα έως Ιωάννου. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάσει σε αυτήν βιάζεται. Αυτό είναι το κείμενο. Στη γλώσσα που μιλάμε τώρα. Μέχρι την εποχή του Ιωάννη ήσαν ο νόμος και η προφήτη Από τότε κηρύσσεται το χαρμόσυνο ανάγγελμα της Βασιλείας του Θεού και ο καθένας βιάζεται να μπει σε αυτήν. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τι λέει ο Τρεμπέγας. Ο νόμος και η προφήτα έως Ιωάννη. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάση σε αυτήν βιάζεται. Είπαμε τη μετάφραση. Και λέω τρεμπέλε. Ιδιαίτερο λοιπόν τώρα που η βασιλεία των ουρανών εγκαθιδρύεται πάνω στη γη, φροντίστε να είστε δίκαιοι για να σα αναγνωρίσει και να σα ψώσει ο Θεό. Δεν το λέει αυτό το κείμενο, ούτε η μετάφραση. Δεν είναι το Ευαγγέλιο. Άλλη εποχή άρχισε τώρα. Ο νόμος με τις προστυπώσει και τις προεικονίσεις του και οι προφήτες με τις προφητείες τους προφήτεψαν μέχρι τον Ιωάννη. Και όλα αυτά τώρα πραγματοποιούνται. Από την εποχή όμως του Ιωάννη βλέπετε πώς αναπτύσσει το Ευαγγέλιο. Είναι απαραίτητο για να καταλάβετε ό,τι δεν καταλαβαίνετε στο κείμενο και στη μετάφραση. Λέει για παράδειγμα, πάει να τον αγγίξει η Μαχδαλίνη που τον είδε αναστημένο, «Μη μου άπτου, μη μ' αγγίζεις». Και μετά λέει στον ε, Θωμά, Έλα και άγγιξε με πιάσε με να δεις ότι είμαι κρέας και κόκαλα. Γιατί σε εκείνη είπε μη με και στο θωμά άγγιξε με. Διαβάστε πώς το εξηγεί ο τρεμπέλας. Να γιατί είναι χρήσιμο το τρεμπέλα. Για να μην ερμηνεύουμε όπως θέλουμε τον Λόγο του Θεού. Ναι δεν είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ερμηνεία στο Λόγο του Θεού. Αλλά από την απέναντι μεριά έχει και το κείμενο. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα δυο βιβλιαράκια. Ε, τούτο εδώ, το μισό είναι. Ελάχιστο. Ελαχιστότατο. Περνάω από βιβλιοπολία και βλέπω κάτι βιβλία σαν τσιμεντόλιθα. 500 σελίδες, 700 σελίδες. Λέω έχουν χρόνο και διαβάζουν τέτοια πυρότουβλα και δεν έχουν λόγο για ένα τόσο μικρό βιβλιαράκι που είναι τα Ευαγγέλια. Και μετά θέλουμε να υπερασπιστούμε την πίστη μας. Ποια πίστη μας. Τι έχουμε στο μυαλό μας όταν λέμε η πίστη μας. Πώς θα μάθουμε την πίστη μας. Η Καινή Διαθήκη. Μονοτονικό. Αποστολική Διακονία της Ελλάδος. Πώς αλλιώς θα τη μάθουμε. Με τους βιού των Αγίων. Να διαβάζουμε συναξάρια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ θα ωφεληθείτε έλεγε ένα σπουδαίο άνθρωπο. Και αν ακόμα χαθούν όλα τα, τα, κείμενα, όλα τα Ευαγγέλια από τον κόσμο, εμεί θα μπορούσαμε να ξαναγράψουμε το Ευαγγέλιο από τη ζωή των Αγίων. Γιατί όπω λέει ένα μεγάλο Άγιο τη Εκκλησία και σοφό, μορφωμένο καθηγητή Πανεπιστημίου, ο Άγιο Ιωσήνα Πόποβιτ, οι Άγιοι είναι ο Χριστό παρατηνόμενος εις τους αιώνας η Άγη είναι ο Χριστός που φτάνει μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο τους βίους των Αγίων, που καλά θα κάνουμε να τους διαβάσουμε. Τώρα με το ίντερνετ μου έρχεται κάθε μέρα, μου στέλνει κάποιος παπά στο συναξάρι της ημέρας. Μια σταλίτσα. Μαθαίνεις για τον Άγιο. Συν πάση τη Αγίας θα σωθούμε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Μαθαίνουμε για τον Άγιο από τους βίους των Αγίων. Να διαβάζετε τους βίους των ηρώων. Προσέξτε το αυτό. Οι ήρωες μας άθελά τους ζούσαν έναν σωστό χριστιανισμό, μια σωστή πίστη, γιατί ζούσαν μέσα στην εκκλησία. Το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Δεν θα απομακρύνεστε από τον ναό σα, δεν θα απομακρύνεστε από την ενορία σα, δεν θα απομακρύνεστε από του ιερεί σα, από του δεσποτάδε σα. Μέσα από τη ζωή των Αγίων και των Ιρών μαθαίνουμε πράγματα που μας κάνουν να συνειδητοποιούμε ποια είναι η πίστη μας. Όλοι ξέρετε αυτό το περιστατικό με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη που έκρυψε και φυγάδεψε τον δολοφόνο του αδερφού του. Και όταν ήρθε η ώρα, η μέρα, να κάνει το μνημόσυνο για τον αδερφό του, καλή και τον δολοφόνο του αδερφού του στο τραπέζι που έκανε σαν μνημόσυνο. Και λέει η μητέρα του η Ζαμπία έβαλε τα κλάματα όταν αναγνώρισε ποιο ήταν αυτό που είχε σκοτώσει το παιδί τη. Και λέει στον Γολοκοτρόνη, πώ βάζει στο τραπέζι μα τον φωνιά του αδερφού σου. Για να λάβει την απάντηση. Σώπα μένα. Σώπα. Εγώ τον συγχώρησα. Και αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τον αδερφό μου. Διαφέρει από τους Αγίους που ξέρουμε η στάση του και η συμπεριφορά του προσέξτε βέβαια, δεν χρειάζεται να μπερδεύουμε τα πράγματα. Το ότι συγχώρεσε τον φωνιά του αδερφού του δεν σημαίνει ότι εγκρίνει την πράξη του φωνιά να το συγκρατήσετε αυτό. Μπορείτε να κάνετε κριτική και να λέτε ό,τι θέλετε για τις πράξεις κάποιων ανθρώπων, όχι για τους ανθρώπους. Θα υπερασπιστούμε λοιπόν την πίστη μας ζώντας την. Λέει η εμπορούσα χρόνια ολόκληρα εμοραγούσε, άγγιξε το Χριστό και έγινε καλά. Η πίστη σου σέσω και σε σοκέσε. Σε έσωσε η πίστη σου. Γιατί. Γιατί έδειξε την πίστη της στην πράξη. Πήγε, παρακάλεσε το Χριστό. Τον άγγιξε. Λέει αλλού, μη φοβού. Μόνον πίστευε. Λέει στην γυναίκα και έγινε το θαύμα. Αλλά για να γίνει το θαύμα, εκείνη πηγαίνει, βρίσκει τον Χριστό, πέφτει στα πόδια Του και παρακάλει πολλά Αυτόν και Τον παρακαλούσε πολύ. Δεν θα σταματάμε να προσοχόμαστε, δεν θα σταματάμε να παρακαλάμε τον Χριστό. Στην πράξη θα δείξουμε την πίστη μας. Λέει αλλού στο Καταλουκάν, «Μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε και μαστή ούσε θύλα σα. Πολύ περισσότερο μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν. Δεν θα τα διαβάζουμε μόνο στην Καινή Διαθήκη και οι φυλάσσοντες Αυτόν και θα τηρούμε αυτόν τον λόγο που ακούμε. Γι' αυτό ακριβώ ο διάβολος που θέλει να διαλύσει το σύμπαν κοιτάζει να διαλύσει την πίστη των πιστών. Και όλο ο πόλεμο χτυπάει την πίστη. Είδε ότι δύο χρόνια χτυπώντα του πιστού δεν κατάφερε τίποτα. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησε. Κάποια άλλη φορά θα πούμε για το πώ εκτελούνται σήμερα οι χριστιανοί και πώ σφάζονται σήμερα οι χριστιανοί επειδή είναι χριστιανοί. Χτυπάει τώρα πια την πίστη όσο δεν την χτυπούσε ποτέ. Γιατί τώρα. Έχει στα χέρια του δυνατότητες να φτάσει και τον πιο απομακρυσμένο χριστιανό και να τον κλονίσει στην πίστη. Μην νομίζετε ότι ο διάβολος διαλέγει ασήμαντους ανθρώπους για να καταστρέψει την Εκκλησία του Χριστού. Διαλέγει ανθρώπους με χαρίσματα. Γι' αυτό διαβάζουμε στο Καταλουκάν κεφάλαιο 18 στίχος 8 «Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν όταν θα έρθει, άρα» ευρύσει την πίστη επί της γης. Θα βρει πιστούς. Και επειδή οι πατέρες ξέρανε τι πόλεμο θα αντιμετωπίσουν οι χριστιανοί, εκτός από τις εκτελέσεις τους που κάθε μερινά σκοτώνουν χριστιανούς, εκτελούν χριστιανούς επειδή είναι χριστιανοί, ξέρανε τι, τι πόλεμο θα αντιμετωπίσει και η πίστη, όχι μόνο η πίστη. Και έχει το γεροντικό ένα καταπληκτικό περιστατικό με έναν χαριτωμένο ασκητή, τον Αβα Του λένε οι μαθητές του, τι έργα αρετής κάνουμε εμείς. Λέει εκείνος, εμείς κάνουμε τα μισά από όσα κάνανε οι πατέρες μας. Αυτό τώρα τον τέταρτο αιώνα. Φανταστείτε πόσο παλιά. Εμείς κάνουμε αυτά που τα μισά από όσα κάνανε οι πατέρες μας. Οι άλλοι μετά από μας τι θα κάνουνε εκείνοι θα κάνουν τα μισά από αυτά που κάνουμε εμείς. Και οι άλλοι στο τέλος των χρόνων τι θα κάνουνε. Αυτοί λέει δεν θα έχουν κανένα έργο αρετής να δείξουνε. Αλλά όποιος κρατήσει την πίστη του τότε θα φανεί ανώτερος και από εμά και από τους πατέρες μας ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν όλα μπορούν να μας τα πάρουν εκτός από την πίστη μας αν δεν θέλουμε εμεί θα κρατήσουμε την πίστη. Είναι συγκλονιστικά τα παριστατικά των σημερινών, των τωρινών μαρτύρων. Θα υπερασπιστούμε την πίστη μας ζώντας την, δείχνοντάς την με τη ζωή μας. Τα λόγια δεν είναι περίτα, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται αφού δεν διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη τουλάχιστον να έχουμε τη γνώση μέσα από τις ζωές των Αγίων, όπως είπαμε, και των ηρώων. Γιατί αυτό που θα μας σώσει και αυτό που θα φανερώνει την πίστη μας είναι η ζωή μας, όχι τα λόγια μας. Ούτε καν η πίστη δεν μας σώζει όταν την έχουμε μόνο μέσα στο μυαλό. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού σε αυτό. Και τα δαιμόνια πιστεύουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, και φρίσουν και τα πιάνει φρίκη. Ο διάβολος ξέρει ποιος είναι ο Θεός και ποια είναι η εκκλησία του Χριστού. Δεν σώζεται. Εμείς ούτε την πίστη του διαβόλου δεν έχουμε, όχι φρίκη δεν μας πιάνει, ανέστητε εντελώ είμαστε. Γιατί λοιπόν αφού ο διάβολος έχει μεγαλύτερη πίστη από μας δεν σώζεται. Γιατί δεν ζει την πίστη στην πράξη, γιατί δεν δείχνει την πίστη του στην πράξη, γιατί αυτό που θα μας σώσει είναι η ζωή που βγαίνει από την πίστη μας. Και όχι πίστη διανοητικά και εγκεφαλικά. Σε αυτό ο Χριστό ήταν ξεκάθαρο. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Πίστη, άνευ έργων, νεκράεσαι. Δεν είσαι χριστιανό. Α πιστεύει, όταν η πίστη σου δεν φαίνεται από τη ζωή σου και από τη συμπεριφορά σου. Και επειδή ακριβώ οζόμαστε από τη ζωή μα, η οποία δείχνει τι είδου πίστη έχουμε, γι' αυτό όσο παράξενο και αν φανεί, θα σωθούν ένα σωρό κόσμος εκτός χριστιανισμού, επειδή ζούσανε χριστιανικά αλλά δεν το ξέρανε. Και δεν θα σωθούν ένα σωρό χριστιανοί που είναι μέσα στην εκκλησία, γιατί νομίζανε ότι ζούσανε χριστιανικά, αλλά δεν ζούσανε. Διάβασα ένα βιβλίο του Κιλ Εμόκλουμπεργκ, όταν σκοτώνουν τα κοτσίθια μεταφράστηκε στα ελληνικά. Και λέει ένα εκεί, μερικέ φορέ, αγγλικό είναι το κείμενο, το λέω ελληνικά. Μερικέ φορέ η βίβλο, η Αγία Γραφή, στα χέρια κάποιων ανθρώπων είναι χειρότερη από το ποτήρι με το ουίσκι στα χέρια κάποιων άλλων. Γιατί υπάρχουν απλώ κάποιοι, ένα είδο ανθρώπων, που είναι τόσο πολύ αποσχολημένοι και ανησυχούν για την επόμενη ζωή, για τον επόμενο κόσμο, που έχουν ξεχάσει να μάθουν πώς να ζουν σε τούτο τον κόσμο. Και αν δεν με πιστεύεις, κοίταξε, λέει γύρω σου, να δεις πώς κάνει τούτο τον κόσμο οι χριστιανοί. Από εδώ θα δείξουμε στην πράξη την πίστη μας. Αν αγαπάμε την πίστη μας και θέλουμε να την υπερασπιστούμε κιόλα και θέλουμε να την διαδώσουμε. Ξέρετε τι λέγει κάτι, ένας σοβαρό λόγος του Χριστού. Το έχει στο Ματθαίον 25 κεφάλαιο 12 στις 10 Παρθένες. Αμήν λέγω ημίν ου κίδα ημάς δεν σας ξέρω για εκείνον ζούσανε εκείνον περιμένανε αλλά η ζωή τους ήταν λάθος οι λαμπάδες τους ήταν σβηστές δεν σας ξέρω σε όσου επικαλούνται το όνομά του, αλλά δεν ζουν σύμφωνα με το θέλημά του και τότε ομολογήσω αυτής και τότε θα πω σε αυτούς, σε ποιους, σε κάποιους που λένε «Κύριε, Κύριε, ούτω όνομα ονόματι προφητεύσαμεν και το ονόματι το σώ δαιμόνια εξεβάλλαμεν, διότι το διαβάζω από τη μετάφραση. Πολλοί θα μου πούνε εκείνη την ημέρα, κύριε, κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και με το όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και στο όνομά σου δεν κάναμε τόσα θαύματα. Και τότε θα τους πω ομολογήσω αυτής, ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας γνώρισα. Φύγετε από εμένα οι εργάτες της ανομίας, μακριά από μένα. Γιατί, αφού βγάζανε δαιμόνια στο όνομά του, αφού κάνανε προφητείες στο όνομα του Χριστού, γιατί δεν τους ξέρει πώς το ερμηνεύει ο τρεπέλας, να γιατί χρειάζεται η ερμηνεία του τρεπέλα. Φύγετε μακριά μου εσείς που εργαζόσασαν την ανομία, γιατί τα χαρίσματά μου τα χρησιμοποιήσατε όχι για τη δική μου δόξα, αλλά σύμφωνα με τα δικά σας θελήματα και τους εγωιστικούς σας σκόπους. Κάνανε θαύματα, κάνανε προφητείες για να φαίνονται αυτοί, για να επιδεικνύονται εκείνοι, όχι για την αγάπη του Χριστού. Φανταστείτε τώρα να ζουν κάποιοι έτσι και να ακούσουν μακριά από μένα δεν σας ξέρω, στο πύρτο εξώτερο. Σε χριστιανούς τα είπε αυτά ο Χριστός. Δεν τάπεσε αλόθρισκου. Γιατί ήταν χριστιανοί να μα αξιώσει ο καλό Θεό να μην το ακούσουμε στη φαντασία του. Η πραγματικότητα έδειχνε άλλα. Έχει την περίπτωση ενό ε, έξω από το Ισραήλ, ενό ε, άλλη πίστεω, εκατόνταρχου, στρατιωτικό εξοικομματικό. Και πηγαίνει, έμαθε ο αλόπιστο ότι ο Χριστό θαυματουργεί και κάνει καλά αρρώστου και πάει και τον παρακαλάει να κάνει καλά έναν υπηρέτη του. Τα λόγια είναι τόσο ωραία που λέει ο εκατόνταρχο, συγκινούν τόσο πολύ τον Χριστό, που όχι μόνο κάνει καλά τον υπηρέτη του εκατόνταρχου, του στρατιωτικού, αλλά λέει και κάτι ωραίο. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Ιησούς τα λόγια του στρατιωτικού εθαύμασε και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν σας βεβαιώνω ότι ούτε εις τους Ισραηλίτες δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Ούτε στη δική μου την εκκλησία δεν βρήκα τέτοια πίστη. Σας λέγω ότι πολλοί θα έρθουν από την Ανατολή και τη Δύση και θα καθίσουν στο τραπέζι μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στον Παράδειο στη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ τα παιδιά της Βασιλείας θα ρηφτούν έξω στο σκότος στο εξώτερο. Οι χριστιανοί θα πεταχτούν στο σκότο στο εξώτερο. Γιατί δεν δείχνουμε την πίστη μας στην πράξη. Η πίστη μας είναι ζωή. Εάν δεν ζούμε δεν θα ψευθούμε. Δεν φτάνουν, δεν αρκούν οι θεολογίες και οι θεωρίες οι σωστές που έχουμε στο μυαλό μας. Και ψωστός πιο ορθόδοξος θεολόγος από τον διάβολο δεν υπάρχει. Αυτό ξέρει όλη την πατρολογία από όχι και να κατωτά. Να τα βράσει και να τα φάει αυτά που ξέρει. Δεν ζει σύμφωνα με αυτά που ξέρει. Και εμείς θα σωθούμε επειδή ζούμε. Ακόμα και όταν δεν ξέρουμε με λεπτομέρειες γιατί δεν διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη. Έχουμε κληρονομήσει όμω αυτή τη σωστή πίστη και τη ζούμε. Θα σωθούμε. Γιατί η ζωή μα σώζει. Είχα δει ένα έργο πριν πολλά χρόνια, να το δείτε. Είναι δραματικό, πραγματικά πονάει η καρδιά σου όταν βλέπεις τη φτώχεια και τη δυστυχία στις συνειδίες. Μια μάνα με παιδιά, ο πατέρας του κόπηκαν τα χέρια από ένα βράχο για να μην επιβαρύνει την οικογένειά του γιατί δεν είχαν να φάνε να γλιτώσουν ένα στόμα φεύγει με κομμένα τα χέρια και πεθαίνει μακριά τους για να έχουν ένα πιάτο περισσότερο φαΐ να φάνε τα παιδιά και η γυναίκα. Τι τραβάει αυτή η γυναίκα για να κρατήσει την αξιοπρέπειά της, την ηθική της και να μεγαλώσει τα παιδιά της. Και επειδή είναι, πονάει το έργο, κατά διαστήματα γίνεται σαν musical. Αρχίζουν να τραγουδάνε. Ε, όλοι οι παλιοί όταν δείτε το έργο θα, θα πετάγεστε κάθε λίγο και λιγάκι και θα φωνάζετε. Από εδώ είναι αυτό το τραγούδι. Από τούτο το έργο είναι αυτό το τραγούδι τα τραγούδια του έργου τα ξέρετε. Ευκαιρία να δείτε και το έργο για να το μάθετε και να δείτε πώς μπορεί μια γυναίκα στις Ινδίες να ζει σαν χριστιανή και μια γυναίκα στην Ελλάδα να λέει το έμβριό μου είναι δικό μου σώμα και ό,τι θέλω το κάνω και να πετάει το παιδί στο σκουπίδο τενεκέ. Οι βαφτισμένοι χριστιανοί. Ποια είναι χριστιανή λοιπόν. Mother India λέγεται το έργο στα ελληνικά γη ποτισμένη με υδρότα. Και θα μου πείτε ποια είναι οι χριστιανοί. Γι' αυτό είπε ο Χριστός θα έρθουν από Ανατολή και από Δύση και από Βορρά και από Νότο και θα καθίσουν στο τραπέζι μου, στο τραπέζι της Βασιλείας και τα παιδιά της Βασιλείας θα πεταχτούν στο σκοτάδι. Πριν λίγο καιρό είχα δει ένα έργο, μια πραγματική ιστορία στην Αμερική, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πηγαίνουν τα Αμερικανάκια να αγωνιστούν, να σταματήσουν τον ναζισμό, τον φασισμό και ένα χριστιανόπουλο λέει τι χριστιανός είμαι εγώ. Όλοι οι φίλοι μου πάνε και πολεμάνε να υπερασπιστούν όλους αυτούς που τους έχει επιτεθεί τέτοιο κακό. Εγώ τι χριστιανός είμαι και πηγαίνει να παρουσιαστεί για να πάει να πολεμήσει. Μα έλα που ανήκε σε μια προτεστάντικη ομάδα γιατί οι προτεστάντε δεν είναι ένα πράγμα. Είναι δεκάδε, χιλιάδε εκκλησίε που δεν έχουν σχέση μια με την άλλη. Εκείνο ανήκε σε μια εκκλησία, α το πούμε εκκλησία γιατί δεν, έχουμε, δεν θα ακριβολογούμε τώρα, παρακλάδη προτεστάντυπο που, που του απαγόρευε να πάρουν όπλα. Και αρχίζει το μαρτύριό του ήδη από το στρατόπεδο που εμφανίστηκε, που παρουσιάστηκε. Τι μα κουβαλήθηκε εδώ, Να μα βλέπει να πεθαίνουμε εμεί και εσύ θα προσεύχεσαι για μας. Να μας κόβουν τα χέρια και τα πόδια και εσύ θα φωνάζεις αμήν και αλληλούια. Το τι μαρτύριο τράβηξε, ξύλο έτρωγε. Όχι, θα μείνω και θα υπηρετήσω. Να το δείτε το έργο. Είναι συγκλονιστικό. Και μην το δείτε σε οθόνη κομπιούτερ. Να το δείτε σε μεγάλη οθόνη. Είναι από τα αριστουργήματα του κινηματογράφου. Δεν είναι ασήμαντο έργο και τελικά με τα πολλά τον δέχονται, χωρίς απαριόπλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα δείτε. Σήμερα όλη η Αμερική μιλάει για αυτό το παιδί. Είναι ο εθνικός ήρωας των Αμερικανών. Το έργο έχει δύσκολο τίτλο, λέγεται Χάξο Ridge. Είναι ένα οροπέδιο στο νησί Οκινάουα, στον Ειρηνικό ωκεανό, που έγινε η φωνικότερη μάχη μεταξύ Αμερικανών και Ιαπωνέζων. Μα και τι έκανε αυτό το παιδί εκεί και σήμερα μιλάει όλη η Αμερική για αυτό το παιδί. Και όταν γυριζόταν το έργο ζούσε ακόμα και εμφανίζεται στο τέλος το έργο ίδιο και μιλάει, παππούλης πια. Αυτός πήγε για να πεθάνει, για το Χριστό. Και έκανε πράγματα που όταν δείτε το έργο θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα. Εμείς είμαστε χριστιανοί, είμαστε ορθόδοξοι αλλά θέτουμε τον εσπρέσιο με ολίγη και τον καπουτσίνο με κρέμα και όχι αφρόγαλο. Και αυτά θα τα πιούμε. Αλλά εκεί θα σταματήσουμε. Και θυμώνουμε όταν μας λένε ότι δεν είμαστε και καλοί χριστιανοί. Και θέλουμε και να σώσουμε και τον χριστιανισμό. Μα θα αφήσουμε τον Πατριάρχη να λέει αυτά που λέει. Μα θα κάνουμε το Πάσχα μαζί με τους καθολικούς. Μα οι ταυτότητες. Μα αποτύχηση. Μα μάξεις και ξερός. Και γι' αυτά θα ανησυχήσει. Για την πίστη σου πρόκειται. Και γι' αυτά θα ενδιαφερθεί. Για τη σωτηρία σου πρόκειται. Αλλά να βάζουμε φρένο σε αυτά. Σε αυτά δεν χωράνε όλοι να ασχοληθούν και να απαντήσουν. Προσέξτε το αυτό. Δεν θα κατακρίνετε τους παπάδες σας. Δεν θα κατακρίνετε τους δεσποτάδες σας. Δεν θα κατακρίνετε τους πατριάρχες σας. Δεν λέμε ότι θα συμφωνήσουμε όταν κηρύξουν κάτι αιρετικό. Μην καταλαβαίνουμε άλλαντ' άλλον. Τι θα αγαπάμε. Τον άνθρωπο. Η αγάπη απευθύνεται σε πρόσωπα, όχι σε ιδέες και σε φιλοσοφίες και σε θεολογίες. Η αγάπη απευθύνεται στο πρόσωπο. Θα έχεις αντίρρηση. Θα διατυπώσεις την αντίρρησή σου. Θα επιτεθείς στη θεωρία και στη λανθασμένη θεολογία και στην αίρεση και 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 αλλά όχι στον άνθρωπο. Προσέξτε το αυτό. Η Εκκλησία είχε τέτοια στάση μια εξ αρχή. Ο Οριγέννη είπε ένα σωρό αιρέσει. Τι καταδίκασε όλε η Εκκλησία. Όχι όμω τον Οριγέννη. Γιατί ήταν τέτοια ηρωική μορφή που ένα Θεό ξέρει αν θα ξαναυπάρξει μορφή ωραία σαν τον Οριγέννη. Ήταν ο πρώτο Θεολόγο. Δεν υπήρχε πριν από αυτόν άλλο για να ξέρει πού κάνει λάθη και πού δεν κάνει. Γι' αυτό η Εκκλησία καταδίκασε τα λάθη, αλλά όχι τον ίδιο. Γι' αυτό και ο, Άγιος, ο Μέγας Βασίλειο είχε κάνει με φίλου του ανθολογία από έργα του Ουυυγένη και ωφελούνταν. Επειδή όμω ήταν τόσο μεγάλη προσωπικότητα ο Οργένης, ο Ερετικό, και τόσο όμορφο, που μετά από αιώνε η Εκκλησία καταδίκασε και το πρόσωπο του Ουγένη. Ο άνθρωπο είχε πεθάνει πριν αιώνε. Δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, ούτε μπορούσε να πει με ούτε μπορούσε να πει τα άλλα σου. Αλλά βλέπετε με τι διάκριση προχωράει η Εκκλησία. Σε εμά θα πει κάποιο λάθο ο δεσπότη, θα το κάνουμε με τα κρεμμυδάκια. Θα πει κάποιο λάθο ο πατριάρχη, θα τορμήσουμε να τον φάμε ζωντανό. Μη συμφωνεί με το λάθο του, αλλά προσευχή σου για εκείνον που έκανε το λάθο. Το λάθο που το πολεμήσει, τον άνθρωπο θα τον αγκαλιάσει. Να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι τόσο επικίνδυνο αυτό, γιατί όλοι μιμούμαστε. Επειδή η ζωή μας δεν είναι όπως θέλει ο Χριστός, μιμούμαστε αυτά που κάνανε οι Άγιοι και εκεί που δεν φτάνουν τα φτερά μας. Τι θα κάνουμε τότε? Θα ακολουθήσουμε τις συμβουλές των Αγίων. Κυρίσει κάποιος μια αίρεση. Τι θα κάνω εγώ ορθόδοξος χριστιανό, τίποτα κάτσες θα βγάλεις. Υπάρχουν ορθόδοξοι θεολόγοι που θα υπερασπιστούν την Εκκλησία, όχι εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι που θα έχουν και επιχείρηματα που δεν τα έχεις εσύ. Γιατί στην προσπάθειά σου να υπερασπιστείς την πίστη σου, θα την εγελιοποιήσει περισσότερο με τα επιχείρηματά σου. Γι' αυτό πόσο σοφός ήτανε, ο Μέγας Βασίλειος όταν έλεγε «Προσέξτε, έγραψε ένα μεγάλο γράμμα πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορώ να σας πω μετά την επιστολή. Αν το σφάλμα του ερετικού, του οποιοδήποτε, σχετίζεται με θέματα πίστεως, να μας επιδειχθεί το γράμμα κτλ., να διαβαστεί το εγκληματικό κείμενο και τότε να γίνει έλεγχος. Μήπως...» το έγκλημα, η αίρεση, οφείλεται μάλλον στην άγνοια του ανθρώπου εκείνου που διατύπωσε την κατηγορία. Δεν τα καταλαβαίνουμε όλα σωστά. Πολλά από τα καλά δεν φαίνονται ως καλά και σωστά σε ανθρώπους που δεν έχουν σωστή κρίση. Είναι σωστή κρίση μας για τέτοια θέματα. Εμένα δεν είναι εκατομμυρίων χριστιανών δεν είναι. Κάποιον στοφών Αγίων όμω θεολόγων είναι. Και σήμερα έχουμε και Αγίου παπάδε και Αγίου δεσποτάδε. Έχω γνωρίσει και Μητροπολίτε Αγίου και Ιερεί Αγίου. Όχι ευλαβεί, Αγίου. Γι' αυτό λέει ο Μέγιο Βασίλειο. Είναι ένα που θέλει να ασχοληθεί με τι αιρέσει και να τι πολεμήσει, γιατί πρέπει να προσέχει. Ένα μάτι με κακή όραση Πολλά από τα πράγματα γύρω του δεν τα βλέπει. Έτσι δεν είναι. Όποιος δεν βλέπει καλά, πολλά δεν τα βλέπει. Ενώ φαντάζεται άλλα που δεν υπάρχουν. Βλέπει κάτι ενώ είναι κάτι άλλο. Κάτι ανάλογο γίνεται συχνά και με το νόημα των λόγων όταν αυτός που τους κρίνει είναι κατώτερος διανοητικά από το περιεχόμενο του κειμένου που διαβάζει. Διαβάζεις ένα κείμενο. Είναι αιρετικό. Είναι. Θα είναι το μυαλό σου το μυαλό εκείνου που το έγραψε για να μπορέσεις να τον κρίνεις. Γι' αυτό λέει ότι αυτός που κρίνει διανοητικά μπορεί να είναι κατώτερος από το περιεχόμενο του κειμένου που διαβάζει για τον λόγο. Αυτό πρέπει. Και αυτός που γράφει το κακό κείμενο και αυτός που κρίνει τα γραμμένα και αυτός που κηρύσσει την αίρεση και αυτός που πολεμάει την αίρεση να έχουν σχεδόν την ίδια μόρφωση. Προσέξτε το αυτό και βάλτε φρένο στην πολεμική σας εναντίον ιερέων, δεσποτάδων και πατριαρχών. Δεν επιτρέπεται στον καθένα να εξετάζει τα λεγόμενα παρά μόνο σε αυτόν που έχει το χάρισμα της διακρίσεως. Αν έχετε το χάρισμα της διακρίσεως, ορμάτε, επιτεθείτε. Επιστολή 204, κεφάλαιο 5 να σου δείξω μετά την παραπομπή. Γι' αυτό λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί στις κρίσεις μας εναντίον των άλλων. Ακόμα και όταν μας φαίνεται ότι κηρύσουν αίρεση, γιατί μπορεί να μην κηρύσουν αίρεση, αλλά να το φανταζόμαστε εμείς. Και επειδή εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση μας, ακούμε κάποιους άλλους, οι οποίοι μπορεί να είναι θεολόγοι, να είναι ευλαβέστατοι, προσέξτε, και αυτοί μπορεί να κάνουν λάθο. Εμεί επειδή δεν ξέρουμε πολλά, λέμε θα κάνουμε αυτό που λέει ο Τάδε Μητροπολίτη ή ο Τάδε Ιεροκήρυκα, ο οποίο ξέρει. Προσέξτε, όλοι οι αιρετικοί ήταν ευλαβέστατοι. Όλοι οι αιρετικοί ήταν καταπληκτικοί θεολόγοι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή κάποιο είναι θεολόγο, είναι και ευλαβή, θα τον ακολουθήσουμε στην πολεμική του εναντίον κάποιον άλλον. Τι θα ακολουθήσει, θα το αποφασίσει η Σύνοδο τη Εκκλησία. Και μην νομίζουν ότι είναι πουλημένη, είναι χάλια, είναι, είναι, είναι. Προσέξτε το αυτό. Δεν είμαστε για να σώσουμε την Εκκλησία. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία για να σωθούμε από την Εκκλησία. Την ίδια την Εκκλησία θα την σώσει ο ίδιο ο Χριστό. Εάν δεν ήταν ευλαβέστατο και τόσο, σωστό, ε, και τόσο θεολογικά μορφωμένος ο Άριος δεν θα τον είχαν ακολουθήσει τέτοια πλήθη χριστιανών. Εάν ο Νεστόριος ήταν του Κλώτσου και του Μπάτσου και ζούσε ζωή άπρεπη, δεν θα τον είχαν ακολουθήσει χιλιάδες χριστιανών. Εάν δεν είχαν θεολογικές γνώσεις, δεν θα είχαν κάνει τόσο μεγάλο κακό στην εκκλησία. Γι' αυτό όταν ακούτε μακριά από τον Δεσπότη, μακριά από τον Πατριάρχη, μακριά από τον Τάδε, μακριά από τον Τάδε, βάλτε φρένο. Μην βρεθείτε εσεί έξω από την Εκκλησία. Γι' αυτό λέει κάτι φοβερό ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομο, ότι αυτό που θα δημιουργήσει σχίσμα μέσα στην Εκκλησία δεν τον εσώζει ούτε το αίμα του μαρτυρίου και να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Να τον εσφάξουν για τον Χριστό δεν σώζεται. Γιατί γιατί αυτό μπορεί να μετάνιωσε, αλλά το σχίσμα έμεινε. Και εξαιτία του θα χάνονται άνθρωποι στου αιώνε των αιώνων. Γι' αυτό να βάζουμε και λίγο φρένο στην πολύ μα ορθοδοξία. Και ναι, μεν, θα ακούμε και θεολόγους και ανθρώπου ευλαβεί να του ακούμε μόνο. Και θα λέμε, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι. Πού ξέρω εγώ αυτό που λέει ο Άγιος ηλαιονό Μη και μη απόρριπτε. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Οι σοφοί οι θεολόγοι και οι ευλαβεί. Αλλά σοφοί και ευλαβεί δημιουργήσαν όλε τι αιρέσει. Βάλτε φρένο στην ορθοδοξία σα. Να μάθουμε να περιοριζόμαστε στα οικεία όρια. Μέχρι εκεί που φτάνουμε, όχι παραπέρα. Προσέξτε το αυτό το κακό της κατακρίσεως. Ήταν ένας Άγιος Πατριάρχης. Ο κόσμος τον ελάτρευε. Πίνανε νερό στο όνομά του. Ξαφνικά ο Αυτοκράτορας αποφασίζει διαφορετικά και πιάνει έναν στρατιωτικό κοσμικό τη μία μέρα τον χειροτενή Διάκο, βάσει τον χειροτενή Διάκο, την άλλη μέρα παπά, την άλλη μέρα δέσποτη και την τέταρτη μέρα πατριάρχη και πετάνε τον Άγιο Πατριάρχη φυλακή και βάλανε αυτόν Πατριάρχη. Όλοι αυτοί που ευλαβούνταν τον προηγούμενο Πατριάρχη βρίζανε και καταργόντουσαν τον καινούργιο Πατριάρχη που έκανε τέτοιο κακό. Και ο καλός ο Πατριάρχης ήταν στη φυλακή. Ο δεύτερος Πατριάρχης υπέρδραστήριο. Έκανε πάρα πολλά καλά. Κόσμος και κοσμάκι τον ελάτρεψε. Αλλάζει ο αυτοκράτορας και βγάζει από τη φυλακή τον προηγούμενο πατριάρχη και ρίχνει στη φυλακή τον καινούριο. Τώρα η άλλη μισή αυτοκρατορία βρίζανε τον προηγούμενο πατριάρχη και άλλη μισή τον επόμενο πατριάρχη. Αυτά γίνανε το 800. Ποιο είναι το τραγικοκομικό. Και οι δύο πατριάρχες είναι Άγιοι ο Άγιος Ιγνάτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και ο Άγιος Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Λοιπόν, θα βρεις εγώ κάποιον που αύριο μπορεί να φανεί Άγιος και να πάει εκείνο στον παράδειο και να πάω εγώ στην κόλαση. Δεν είμαστε καλά. Να πάει να κάνει τούμπες ο κάθε Πατριάρχης, ο κάθε Δεσπότης, ο κάθε Παπάς που πηρήσει κάτι διαφορετικό από ό,τι λέει η Εκκλησία μας το διαφορετικό, θα το σχολιάσω, θα το κρίνω, θα το κατακρίνω. Όχι τον άνθρωπο. Η μισή αυτοκρατορία κατηγορούσε τον ένα πατριάρχη, η άλλη μισή τον άλλο πατριάρχη, γιατί πολεμούσε το δικό τους πατριάρχη. Τελικά και δυο πατριάρχες στον παράδεισο. Αυτοί που τους κατακρίνανε, πού πήγανε. Βάλτε φρένο στον πολύ χριστιανικό ενθουσιασμό σας. Προσέξτε. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από όσο τα φανταζόμαστε. Να μην κρίνουμε για να μην κρυθούμε. Και εάν υπάρξουν άνθρωποι που θα κάνουν λάθη μέσα στην Εκκλησία, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει η Εκκλησία. Και εννοούμε την Ιεραρχία που είναι η υπεύθυνη. Και αν και η Ιεραρχία κάνει λάθος, τι έλεγε ο Άγιος Προφύριος, θα ακολουθείτε την Εκκλησία και στα λάθη της. Προσέξτε, δεν είπε στις αιρέσεις και στα λάθη της. Γιατί το είπε αυτό. Χωρίς να το καταλαβαίνει, επαναλάμβανε διαμέσου των αιώνων μια φράση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Γι' αυτό σας είπα πιο μπροστά, θα διαβάζετε τους βίους των Αγίων. Είναι η ορθόδοξη θεολογία μας η ζωή των Αγίων. Τι έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερετότερον εστί το σφάλιν εντός της εκκλησίας ή το ορθοτομήν εκτός αυτής. Είναι προτιμότερο να είσαι λάθος μέσα στην εκκλησία παρά σωστός έξω από την εκκλησία. Και αν σας πούνε ποια είναι η πίστη ή σωστή για να την ακολουθήσουμε, να την ακολουθήσουμε πολύ απλό. Θα πείτε είναι η πίστη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Εφραίμ της Αριζόνας. Αυτή είναι η πίστη μας. Και για αυτή την πίστη θα πεθάνουμε. Λεπτομέρειες δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πώς να ζήσουμε όμως ξέρουμε. Εύχομαι να τα καταφέρουμε όλοι και πρώτος εγώ. Και σας παρακαλώ να εύχεστε και για μένα, γιατί όσο πλησιάζουμε προς το ιερό, τόσο πιο πολύ μας πολεμάει και ο διάβολος και ως γνωστόν ο διάβολος δεν θα φέρει κάποιον από τη Βενεζουέλα για να σε πολεμήσει, θα φέρει κάποιον από τη γειτονιά σου, κάποιον από το χωριό σου, κάποιον φίλο σου. Η Παναγία να σας έχει καλά.